μια εισήγηση, να το πω έτσι, την οποία έχει κάνει η κάποια επιτροπή που έχετε, είχατε μάλλον συστήσει στο Υπουργείο Εργασία σχετικά με την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματο. Τι ισχύει ακριβώ από όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σοβαρέ. Ακούστε, αν... αυτό, δεν λέω καταγγελίε. Δεν... Αν δεν ήταν προεκλογική περίοδο, θα έλεγα απλώ ότι αυτά είναι αποκοιήματα νοσηρή φαντασία. Δεν υπάρχει καμιά πρόταση για σύνταξη 600 ευρώ. Δεν υπάρχει καμιά πρόταση για συντάξει που περιγράφονται. Δεν υπάρχει καμιά πρόταση από εμά ή από την επιτροπή αυτή που θα πω μετά από το αντικείμενό τη για ρήτρα μηδενικού ελλείμματο στι κύριε συντάξει. Περί τίνο πρόκειται. Το μνημόνιο προβλέπει την εφαρμογή τη ασφαλιστική νομοθεσία του 2010 και του 2012. Το νόμο δηλαδή 3863 του 2010 και 3865 του 2012 δηλαδή 10 mm -hmm. για το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα, που επιδεινώθηκαν με το δεύτερο μνημόνιο το 4093 του 2012. Η εφαρμογή αυτών των νόμων προβλέπει πράγματι μειώσεις των κατώτατων συντάξεων, διότι αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού. Και έτσι θα ξεκινάμε με υπολογισμό κατώτατη σύνταξης με βάση 360 ευρώ. Τι επιδιώξαμε εμείς στη διαπραγμάτευση. Προφανώ η άλλη πλευρά, η Δανειστέ μα, επέμεναν στην εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή και ζητούσαν και άλλα πράγματα, όπω την επιβολή ρήτρα μηδενικού ελλείμματο στι επικουρικέ. Εμεί πετύχαμε στη διαπραγμάτευση και ήταν ο βασικό λόγο για τον οποίο είχα καλέσει την κουάντριγκα στο Υπουργείο αντί για την εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία να μα δώσουν τη δυνατότητα να υποβάλουμε μια συνολική πρόταση μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, συγκροτήσαμε μια επιτροπή στο Υπουργείο Εργασία. Άρα υπάρχει αυτή η επιτροπή στο τα υπάρχει. Να η εφημένη, σαφέστατα υπάρχει. Η αρχική σκέψη δική μου και του Πρωθυπουργού ήταν να την προεδρεύει ο κύριο Ρομπόλη. Δεν δέχτηκε ο κύριο Ρομπόλη και έτσι προεδρεύεται από μια αντιπρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα ασφαλιστικά θέματα, την κυρία Λιγωμένου. Ο σκοπό λοιπόν τη συγκρότηση επιτροπή είναι ακριβώ να μην επιβληθούν αυτέ οι μειώσει και να έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε όπως από την αρχή θα έπρεπε να έχουμε κάνει μια εθνική μεταρρύθμιση, ένα εθνικό σχέδιο για ένα νέο δικαιότερο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό λοιπόν που κάνει αυτό το, το, το δημοσίευμα είναι ακριβώς μια μίξη πραγματικών δεδομένων πραγματικό είναι η συγκρότηση της Επιτροπής με αυτά τα εντελώς φανταστικά για τα όρια των 600 ευρώ ή για την εισαγωγή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις ε, ε, κύριες συντάξεις. Και πραγματικά απορώ και για τη σκοπιμότητα και για τον τρόπο προβολή. Όπω λοιπόν, υπάρχει εξήγηση κάποιου μέλου τη Επιτροπή κάποιο κείμενο το οποίο. Γιατί εδώ υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε, διαβάζουμε ένα δισέλιδο σχεδόν. Ε, έτσι, ακριβώς Ακριβώ για αυτό το λόγο. Έστειλα μια δήλωση στην, μια επιστολή στην Επιτροπή που μιλάω ακριβώ για χρήση δασγέρα που δεν θα έπρεπε να γίνεται από έντυπο που κινείται στον χώρο τη Αριστερά. Γιατί πράγματι υπάρχουν αποκομμένα στοιχεία από εισηγήσει που έχουν γίνει στην Επιτροπή, mm -hmm. που σε, καμία, σε κανένα σημείο όμω δεν έχουν επαφή με το πρώτο σέλιδο για τι συντάξει ω 600 ευρώ ή για την εισαγωγή ρήτρα μηδενικού ελλείμματο. Επίση, να πω το αυτονόητο ότι αυτή η Επιτροπή είναι μια Επιτροπή των απολύτω ειδικών στο αντικείμενο δικαστέ του Συμβουλίου Επικρατεία και του Ελεκτικού Συνεδρίου και καθηγητέ κοινωνική ασφάλιση. Οι δε προτάσει αυτές τη Επιτροπή είναι απολύτω συμβουλευτικέ. Θα πρέπει να είναι η βάση για την μεγάλη ανοιχτή πολιτική συζήτηση που θα ξεκινήσει όταν θα κατεθούν αυτέ οι εισηγήσει, ώστε να έχουμε το σχέδιο αυτό ε, του ασφαλιστικού. Ποιο τρελό θα εισηγεί το Ωραία, μεταρρύθμιση που θα έχει το όριο 600 διάψυψη. ευρώ. Να πάρουμε ένα σχόλιο μα και από τον κύριο Οικονό. Δεν έχουμε εδώ, μη στέκεται βουβό, <laughs> γιατί είναι μείζον θέμα <laughs> το <Είναι> συνταξιοδοτικό <laughs> και θα το βρει στην κυβέρνηση, έτσι, από τι <laughs>